Γεια, ελάτε να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχω διαπιστώσει ότι την πρώτη φορά που το κουβεντιάσαμε σε αυτή την εκπομπή το αγαπήσατε, να πω. Σας κέντρισε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον, θα πω σίγουρα, Δανάη Δελιγεώργη. Καλώς ήρθες. Καλώς σου βρήκα. Once again. Για να κλείσουμε τον κύκλο της πανδημίας, που τότε πού να ξέραμε τι μας ξημέρωνε. Και ξεκίνησε τότε η πανδημία. Τώρα κλείνει η Δανάη μου για να μπουν όλα σε μία σειρά, να ξέρεις. Έχεις πληροφορίες ότι κλείνει. Με το σύμπαν, συνομιλώ. Okay. Τέλεια. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Πώς ήταν αυτή η περίοδος της πανδημίας? Πώς τη βίωσες επαγγελματικά, προσωπικά, αν θες μας λες? Ό,τι σας ενδιαφέρει. Επιστημονικά, θα ήθελα πολύ να μάθω. Ναι. Αν δεις το πώς κλείσαμε την τελευταία φορά. Έχεις ακούσει αυτή την έκφραση που λέει «κάνει σχέδια και ο Θεός τα βλέπει, ναι, ο Θεός και γελά». Ας πω το σύμπαν που είπες πριν. Mm. Είχαμε έναν ενθουσιασμό όταν λέμε «το Μάρτιο, ελάτε». Mm. Αυτά. Μετά το Μάρτιο κλειστήκαμε σπίτι μας, όλοι μας. Όμως, επειδή είναι πολύ νοπό το θέμα της πανδημίας για όλους ακόμα και... Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι σου λέει το σύμπαν, αλλά στο δικό μου σύμπαν, ακόμα πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει τελειώσει. Mm. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται. Είναι δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό, αλλά μπορώ να πω θετικά πράγματα για αυτά που ρώτησες. Δηλαδή? Δεν θα πω τα προσωπικά μου. Όχι, εντάξει. Σήμερα. On air, τουλάχιστον. On air. Αλλά εμένα... Προσωπικά, ακαδημαϊκά τουλάχιστον, κλειστήκαμε στο σπίτι και αυτό μείωσε πολύ, ας πούμε, τον θόρυβο της καθημερινότητας. Ήμουν από τους τυχερούς που ήμουν υγιής για αρκετό χρονικό διάστημα σε σχέση με την πανδημία. Και αφού είμαστε και δύο εδώ, μάλλον ήμασταν και δύο τυχερές. Ευτυχώς. Και ταυτόχρονα έτσι μου έδωσε χρόνο να ολοκληρώσω το διδακτορικό μου. Οπότε εσύ πήγες ένα μεγάλο σκαλοπάτι παραπάνω. Ναι. Το σημαντικό για τον τομέα της χαρισματικότητας είναι ότι το διδακτορικό μου είχα την τύχη να μου το δώσει ως πρώτη supervisor η Βίκη Κατσαούνου, η οποία είναι στον Ευαγγελισμό. Mm-hmm. Και έτσι το διδακτορικό μου το τελείωσα στο ΕΚΠΑ στην ιατρική. Η θεματική, το τίτλος του? Ο τίτλος του είναι «Χαρισματικός ενήλικας και διακοπή καπνίσματος». Τώρα δεν μου κάνεις πλάκα, το εννοείς ότι αυτό υπάρχει στην ίδια πρόταση? Ναι. Μα δεν την μπορώ, αυτό μου κάνει, την δύο μου τα λέει έτσι και... Ωραία, συγγνώμη τώρα επιστημονικά, θα φερθώ κι εγώ σωστά. Έλα, πάμε. Αλήθεια. Ναι, ναι. «Χαρισματικός ενήλικας και διακοπή καπνίσματος». Ναι. Εξέτασε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, λοιπόν. Όχι συμπεριφορά. Μπαίνει στη διαδικασία, επειδή θέλουμε να διερευνήσουμε όλο το κομμάτι των εθισμών, των εθιστικών συνηθιών. Όχι μόνο των εθισμών, υπάρχουν στα πάντα σχετικά. Υπάρχει η χρήση, η κατάχρηση και ο εθισμός. Αυτά είναι τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά κάπως τα μπερδεύουμε ακόμα στο λεξιλογιό μας και τα κάνουμε συνώνυμα. Στη διερεύνηση του χαρισματικού ενήλικα, και γυρίζω σε αυτό που έλεγα πριν, είναι ότι το ότι αυτό το διδακτορικό βγήκε από την ιατρική δίνει ένα μεγάλο αβαντάζ, ας πούμε, στη χαρισματικότητα γενικότερα σε αυτούς. Ναι. Διότι η ιατρική ακόμα δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα. Την αναγνωρίζει τη χαρισματικότητα? Τώρα πια με τα λίγα paper που έχουν βγει σε παγκόσμια κλίμακα από το medical κλάδο, η εισαγωγή έχει γίνει. Ωραία. Και αυτό είναι σημαντικό βήμα, επειδή με ρώτησες πώς επηρέασε τη χαρισματικότητα, έπειρα λίγο προσωπικό χώρο και πήγα στο... Ναι, υπό μία έννοια βάζουμε ένα τίκ σε αυτό, δηλαδή ότι okay, βγήκε κάτι καλό και για σένα και για το σύνολο. Και επιστημονικά και κοινωνικά, όλα αυτά έχουν το αποτύπωμά τους. Ναι. Μου επιτρέπεις όμως να εστιάσω, γιατί άναψε ένα φωτάκι πάνω από το μυαλό μου, χαρισματικός ενήλικας. Την προηγούμενη φορά είχαμε εξαντλήσει όλη την αγωνία της μάνας. Είναι το παιδί μου χαρισματικό, τελικά.
επειδή ας πούμε χορεύει ωραία ή τραγουδάει ωραία, τα είχαμε πει τότε αναλυτικά. Γεννιέται ή μπορώ εγώ να το κάνω το παιδί μου χαρισματικό που θα είμαι μια μάνα που τα αγαπά και θα του τα δώσει όλα τα ερεθίσματα που υπάρχουν στο σύμπαν και θα γίνει σούπερ χαρισματικό. Ας πάμε να δούμε τι μας είχε πει η Δανάη στην προηγούμενη συνάντησή μας για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός χαρισματικού ανθρώπου. Ένας ορισμός τον οποίον εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά εκεί θα μπούμε αρκετά ακαδημαϊκά και δεν ξέρω αν είναι το πλαίσιο για να τον δώσουμε. Πες τον, παιδί μου, και ό,τι καταλάβουμε. Κάτι θα κρατήσουμε από αυτό. Ουσιαστικά, και το παραφράζω με δικά μου λόγια, δεν το θυμάμαι, by heart. Είναι κάτι το οποίο έχει πει η Anne Marie Roper, έτσι εμένα με εκφράζει, και λέει ότι τι είναι, λέει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να μια μεγαλύτερη ευαισθησία, μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση, μια μεγαλύτερη ικανότητα να κάνουν τι. Να μετατρέπουν ερεθίσματα μέσω του αντιληπτικού μηχανισμού και να εντυπώνονται έτσι στην ύπαρξή τους. Δύο πράγματα. Να δημιουργούν από τα ερεθίσματα που παίρνουν πιο έντονες συναισθηματικές και διανοητικές εμπειρίες. Η Λίντα Σίλβερμαν, η οποία είναι γκούρου στο χώρο και συνεργάτης και μεγάλη πια σε ηλικία, σε μια διάλεξη στην Δανία της έκαναν παρόμοια ερώτηση και λέει, θα σας απαντήσω. Λέει, έχω γνωρίσει χιλιάδες χαρισματικούς ανθρώπους. Και μία από τις ενδείξεις χαρισματικότητάς τους ήταν ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχω γνωρίσει και χιλιάδες ανθρώπους με υψηλό δείκτη νοημοσύνης που δεν είναι χαρισματικοί. Κρατήστε κάτι ακόμη από την προηγούμενη συνάντησή μας με τη Δανάη, που αφορά στα χαρακτηριστικά, σε μεγάλο βαθμό κοινά, που έχουν οι χαρισματικοί άνθρωποι. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά σε βασικές αντιληπτικό μηχανισμό, δηλαδή έχουν δυνατή μνήμη, παρατηρητικότητα. Έχουν πολύ συχνά έμφυτη περιέργεια. Είναι πολύ πιθανό να έχουν δυνατή πειθό ή καλές κοινωνικές δεξιότητες. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά εντοπίζουμε στοιχεία τα οποία είναι στον αντιληπτικό μηχανισμό. Η χαρισματικότητα είναι φάσμα. Είναι φασματική. Δεν υπάρχει χαρισματικός ή μη χαρισματικός. Όπως υπάρχει η ήπια νοητική στέρηση, μέτρια, βαριά και δεν έχει καμία σχέση. Μπράβο. Αντίστοιχα, η χαρισματικότητα έχει ήπια χαρισματικότητα, μέτρια, υψηλή, προφανή. Ο κόσμος, κάτι που μπερδεύει πολύ συχνά και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει, είναι ότι βάζει στο μυαλό του, όταν λέει χαρισματικότητα, την υψηλή ή την προφανή, η οποία είναι 1 σε 100.000. Mm. Πολύ σπάνια θα το εντοπίσει αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο αψηφούν, θέτουν τον πύχη εκεί και αψηφούν μια πολύ μεγάλη μάζα που βρίσκουμε περίπου 1 στα 10 παιδιά μέσα σε μία τάξη. Ένα στα 10 παιδιά αυτό. Είναι η ήπια χαρισματικότητα. 1 στα 100 παιδιά, δηλαδή σε 5 τμήματα, είναι η μέτρια χαρισματικότητα. Ας επιστρέψουμε στη σημερινή συζήτησή μας, για να δούμε τι γίνεται με τους χαρισματικούς ενήλικες. Ενήλικας, χαρισματικός ενήλικας. Mm. Μπορεί κάποιος που ακούει πρώτη φορά αυτή την έννοια, μέσα από τη δική μας την κουβέντα, που δεν έχει καταλάβει στη μέχρι τώρα ζωή του τι... Αν διαθέτει αυτό το στοιχείο της χαρισματικότητας. Αποκλείεται να μην το έχει καταλάβει. Πώς θα το έχει καταλάβει. Ωραία. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Mm-hmm. Αυτά τα αγαπημένα σου, αυτές τις ωραίες ερωτήσεις. Ωραία. Θα ξαναπάω λίγο πίσω για να σε ευχαριστήσω προσωπικά. Δεν ξέρω τι μαγικά έκανες, αλλά όπως είπα ότι βγήκε, ας πούμε, το διδακτορικό στην ιατρική και έτσι βοηθάει, μπορώ να πω ότι η εκπομπή σου, και πραγματικά γι' αυτό είμαι σήμερα ξανά εδώ, και πώς να σου πω, αν έχω κάτι να πω, πάλι εδώ θα έρχομαι. Αχ, αλήθεια. Έλα. Ναι, ξέρεις τι, εγώ τότε, όταν είχα έρθει, σίγουρα έκανα πολλές διαλέξεις και μιλούσα, σίγουρα στην Αμερική, συνέδρια κτλ. Mm. Αλλά στην Ελλάδα το να καταφέρουμε να γνωρίσουμε κάπως τον κόσμο ήπια και απλά σε εύρος, την έννοια της χαρισματικότητας, με μια απλή εισαγωγή όπως κάναμε στην εκπομπή σου, ο τρόπος σου, οι ερωτήσεις σου, νομίζω ότι μπορεί να το έχεις καταλάβει και η ίδια από τη συνέντευξη στην προηγούμενη, βλέποντας τους αριθμούς σχετικά με τις θεάσεις. Έχεις γίνει αρρωγός, advocate της χαρισματικότητας. Ειλικρινά. Και σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούν και πολλοί άνθρωποι.
Έχω μια αναγωνία. Ξέρεις ποια είναι η αγωνία μου, θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου, που μπορεί να μην έχει βάση, αλλά θέλω να στην πω. Εκφράσω. Υποψιάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι χαρισματικοί, που δεν βρίσκονται στα κατάλληλα περιβάλλοντα, που δεν έχουν καταλάβει, έχουν νιώσει ότι κάτι έχουν, αλλά το περιβάλλον τους, το οικογενειακό, το επαγγελματικό, το κοινωνικό, όλο αυτό τους το κουκουλώνει. Και νιώθω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που περιμένουν κάτι να σηκώσει αυτό το δίχτυ από πάνω τους και πια να ανθίσουν. Γιατί υπάρχει μία Δανάη που θα τους πει, κοίταξε, εσύ όλα αυτά που έχεις είναι στοιχεία της χαρισματικότητάς σου και όχι ότι απλά διαφέρεις από τους άλλους και από το μέσο όρο. Ναι. Μάλλον με το σήκωμα στα δίχτυα τα πας εσύ καλά. Γιατί, πάω, ναι. Ξέρεις... Και ξεφυτρώνεις εσύ από κάτω. Μπράβο, Άννα, γεια σου. Οπότε, αλήθεια, δεν ξέρω αν το έχει πει δικός μου, αλλά εγώ, έτσι όπως το βλέπω, βοήθησες εξαιρετικά στα δίχτυα που σήκωσες. Και μου δίνεις την πάσα επίσης να μπορώ τώρα να μιλήσω για το χαρισματικό ενήλικα. Mm. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί βρισκόμαστε μαζί πριν 2,5 χρόνια, ναι. Και κάνουμε την εκπομπή την προηγούμενη. Τέλος πάντων, μετά δεν πήγαν τα πράγματα όπως θέλαμε. Μπορεί να πήγαν και καλύτερα. Καλά, δεν ναι. Και επειδή υπήρχε η εκπομπή σου και διαδόθηκε τόσο γρήγορα και άμεσα πέρασε στον κόσμο, τώρα νιώθω ότι μπορούμε να μου κάνεις μια ερώτηση και να πω πιο κάτω πράγματα και πιο βαθιά. Ναι, μα είμαστε κι εμείς έτοιμοι, γιατί έχουμε πάρει τη βάση, έχουμε περάσει την πρώτη δημοτικού. Α, ναι. Για πάμε στους ενήλικες, λοιπόν. Πάμε στον ενήλικα. Τώρα... Πώς θα το καταλάβει, βρε παιδί μου, ενήλικας και θα πει, βρε, μήπως είμαι χαρισματικός. Ναι, κοίτα, δεν θα πει, βρε, μακάρι να πει, βρε, μήπως είμαι χαρισματικός. Σίγουρα θα πει, βρε, μήπως είμαι προβληματικός. Mm. Αν δεν το έχει πει ο ίδιος στον εαυτό του, θα το έχει ακούσει πολλάκις. Και το πιο πιθανό είναι το συνοδεύει από μικρή ηλικία. Mm-hmm. Γιατί τώρα δεν θα σου μιλήσω για τον ενήλικα, ο οποίος ο γονέας του άκουσε την εκπομπή στην πανδημία, μόλις είχε κάνει παιδιά, ενδιαφέρθηκε για τη χαρισματικότητα, μπήκε στη διαδικασία να στηρίξει, τουλάχιστον να δώσει ένα όνομα σε αυτό που συμβαίνει στο παιδί του και αυτό να το συνοδεύσει, μεγαλώνοντας. Οπότε τώρα μιλάμε για τον χαρισματικό ενήλικα, ο οποίος όταν ήμασταν δηλαδή εμείς παιδιά, δεν υπήρχε καν... Είναι ο παραμελημένος χαρισματικός ενήλικας αυτός. Παραμελημένος. Ας κρατήσουμε αυτό. Και είπες πριν ότι το πιο πιθανό είναι να έχει ακούσει ότι είναι προβληματικός. Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια τα ακούει, π.χ. από όταν ήταν παιδί. Να πούμε ότι ο χαρισματικός ενήλικος αυτός τώρα είναι 40. Mm-hmm. Ωραία. Πιο μεγάλος από εμάς. Ναι, ναι. Πολλά χρόνια μεγαλύτερος. Ευχαριστούμε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι τώρα 40. Και να πούμε ότι ήταν από 3 στο... Mm-hmm. Πήγε πριν και η 3. Mm-hmm. Εντάξει, πήγε από πολύ νωρίς στον ήπιο. Άρα λοιπόν εκεί ξεκινάει η ζωή του στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ας πούμε. Στο σύστημα. Στο σύστημα, αυτό. Πολύ ωραία. Και αρχίζει να ξεχωρίζει από αυτό. Γιατί υπάρχουν, δηλαδή αν έχει μέσα 20 παιδάκια, άντε αυτό το παιδάκι και άλλο ένα, με βάση τα ποσοστά, το πιο πιθανό είναι ότι είναι χαρισματικά. Τότε δεν είναι εκπαιδευμένη η εκπαιδευτική. Διότι να, εάν αυτό το αναγνωρίζουν και το βοηθούν με όποιον τρόπο ξέρουν γιατί αυτό υπάρχει, πάρα πολύ ωραία ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι κτλ. Δεν θα του έδωσαν τον όρο χαρισματικός γιατί δεν τον ξέρανε, αλλά θα έλεγαν στους γονείς ξεχωρίζει, είναι πιο έξυπνο από τα άλλα παιδάκια. Τα παίρνει πιο γρήγορα, προχωράει. Τα παίρνει πιο γρήγορα. Τον έχω κάνει βοηθό της τάξης. Σημειώνετε εσείς, μη ρωτάτε μετά. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και πάλι δεν είμαστε στην ωφέλιμη παντελώς υποστήριξη, αλλά αν μη τι άλλο, έχει δοθεί μια θετική χρειά. Θα δούμε στην πορεία πώς αυτό γυρίζει boomerang. Αλλά αν μη τι άλλο, ξεκινάμε όμορφα. Υπάρχει και η άλλη διάσταση, η οποία ισχύει ακόμα για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν, τους εκπαιδευτικούς κτλ. Και τους γονείς τους ίδιους, οι οποίοι θα σου πούν, το παιδί σου δεν κάθεται στην παρέουλα. Προτιμάει να είναι πίσω και να διαβάζει βιβλία. Mm. Εσείς ως γονέας τι κάνετε, γιατί το δίνετε πληροφορίες. Το παιδί σας είναι αντικειμενικό. Μπορεί να είναι αυτιστικό. Τώρα πετάνε συχνά τον όρο Asperger. Mm.
χωρίς να ξέρουν ακριβώς τη χρήση του και τι είναι. Εσείς είστε tiger parents. Δίνετε πολλά ερεθίσματα. Πολλά ερεθίσματα. Και γιατί έχεις εξαναγκάσει το παιδί σου να διαβάζει κτλ. Οπότε αυτό, όταν φαίνεται κιόλας, σκέψου ότι ό,τι νιώθουμε και το λέμε κιόλας στην παιδαγωγική, ότι στο τέλος ο εκπαιδευτικός διδάσκει τον εαυτό του. Ό,τι πράγμα και να διδάσκει, ό,τι αντικείμενο, στο τέλος διδάσκει τον εαυτό του. Οπότε αν αυτό εκπέμπει και αυτό νιώθει, γιατί όντως, ξέρεις κάτι, του χαλάει και τη σειρά. Σωστά. Πραγματικά τον καταλαβαίνω. Έχει κάτι άλλο στο μυαλό του εκπαιδευτικό. Βέβαια, έχει να κάνει την παρεούλα, πράγματα. Βέβαια, έχει συγκεκριμένο χρόνο κτλ. Δεν φταίει και ο εκπαιδευτικός και δεν τον έχουν εκπαιδεύσει. Οπότε αυτό του χαλάει τα νερά, τον αναστατώνει. Μπορεί να είναι και νέος εκπαιδευτικός. Εκεί να δεις που νομίζει ότι αυτός φταίει οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, αρχίζει από εκεί, πάμε, τριών, να γράφει το προβληματικό που λέγαμε. Και το περνάς. Το παιδί το έχει πράξει όλο αυτό. Άρα σου λέει, είμαι προβληματικός. Mm-hmm. Προβληματική, προβληματικό παιδί τέλος πάντων. Προβληματικός άνθρωπος. Το άλλο ενδιαφέρον κομμάτι, σε αυτό που είπες για το προβληματικός και το πώς το εισπράττει το παιδί, τώρα, αυτό μπορεί να το εισπράξει ότι πουχού. Όχι, δεν είμαι. Και τώρα πηγαίνω τριών, έξι. Προχωράμε. Όχι, δεν είμαι. Θα σου δείξω ότι είμαι. Άρα έχουμε έναν χαρισματικό άνθρωπο που χρησιμοποιεί όλο του το δυναμικό, όχι προς τη δική του προσωπική εξέλιξη, στο να φτάσει στο δικό του προσωπικό δυναμικό, στο δικό του προσωπικό ταβάνι, αλλά για το πώς θα κάνω τον εκπαιδευτικό μου να δει ότι δεν είμαι προβληματικός. Που τι σημαίνει αυτό για το παιδί? Το στρεσάρει, του στερεί άλλα πράγματα? Βέβαια, αφού δεν πάω να εξελιχθώ προς τα εκεί που είναι να πάω εγώ και πάω στο... Αν υπηρετήσω κάτι άλλο. Βέβαια, πάω στο... Όχι, αλήθεια, δεν έχω πρόβλημα, θα κάνω ό,τι πεις καλέ μου εκπαιδευτικέ. Πουχού, μπορεί να έχω πάει 4 χρονών και να διαβάζω ήδη Harry Potter μόνος μου στο σπίτι μου και να πηγαίνω στο σχολείο, στο δημοτικό, 6 χρονών, τι κάνουν όλα τα παιδάκια, συλλαβίζουν. Να, και αρχίζω να συλλαβίζω. Θα κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Κάνει πισωγύρισμα στο παιδί, εγκεφαλικά? Όχι, χαρισματικότητα, όχι. Την όχι, υπομονή όχι. του απλά δοκιμάζει, ας πούμε, και την κοινωνική του συναναστροφή, αυτό, τα όρια του κοινωνικά. Ακριβώς. Οπότε κάνω, μασκάρω το ποιος είμαι και τις δυνατότητές μου, είναι σαν να είμαι ψηλός και να περπατάω έτσι για να χωρέσω, να φτάσω με τους άλλους. Ναι, ναι. Ψυχικά αυτό πόσο πολύ... Αυτός το κρεβάτι του προκρούστη που μπαίνουν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι για να κοντίνουν, μακρύνουν κτλ. Πολύ ωραία το είπες. Πρακτικά, εκτός του ότι τα πιέζει, που μπορούμε να το πούμε εμείς απ' έξω αυτό, έχουμε δει επιστημονικά να καταγράφονται συγκεκριμένες συνέπειες. Γι' αυτό λέμε για το χαρισματικό ενήλικα. Ακόμα σε αυτή την πορεία είμαστε, για να δεις τώρα πώς έχει αρχίσει ήδη και χτίζεται. Ωραία, για πάρα και τώρα τη πήραμε σειρά σου. Την περίπτωση αυτού ο οποίος είπε: θα γίνω compliant. Ναι. Θα γίνω όσο ό,τι πιο. Ό,τι μου πεις. Συγκεκριμένα αυτό έχει τίτλο, λέγεται fit in φαινόμενο. Fit in, προσπάθεια, ναι, να γίνεις, να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και ουσιαστικά να παίζεις έναν ρόλο που δεν είναι δικό σου. Προσπαθείς να δείξεις ποιος είσαι με το να μην είσαι αυτός που είσαι. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Εξαιρετικά. Αυτός που την πήρε αυτή τη διάσταση. Υπάρχει και επειδή είχαμε μιλήσει για τα προφίλ στην προηγούμενη συνάντησή μας, αυτό είναι συνήθως το προφίλ του επιτυχή. Μάλιστα. Δεν τα θυμάσαι. Του επιτυχή. Δεν πειράζει. Δηλαδή, θα καταφέρει... Αυτός people pleaser. Να προσπαθεί να ικανοποιεί τους άλλους. Ωραία. Η άλλη διάσταση είναι να γίνει ο αντιδραστικός, ο προκλητικός που λέγαμε στα προφίλ την προηγούμενη φορά. Οπότε θα ξεκινήσει να είναι, δεν σ' αρέσω μία, μπορώ να μη σ' αρέσω 500 φορές, μπορώ να τα κάνω όλα αυτά. Και φυσικά μπορεί να είναι και άλλος που δεν τον νοιάζει, δεν με νοιάζει γνώμη του εκπαιδευτικού. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Αυτός που τον έχουν αποδεχθεί οι γονείς του. Οκ, okay, άρα είναι ενδυναμωμένος από την οικογένειά του. Ναι. Μέσα στην σχολική κοινότητα όμως, αφού μιλάμε ακόμα για μαθητές, ναι. Αυτό δεν θα του κοστίσει πράγματα? Αυτό δηλαδή, που τον έχουν... Πώς θα βαθμολογηθεί, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα αξιολογηθεί μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αυτό το παιδί το έχει αφήσει χρόνια πίσω του, νοητικά αυτό το σύστημα. Το έχει αφήσει χρόνια πίσω του αυτός ο οποίος δεν τον αφορά να, είτε να γίνει ο αντιδραστικός, είτε ας πούμε που είμαστε compliant.
δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον αφορά. Θα κάνει αυτό που θέλει, θα συνεχίσει να διαβάζει τα βιβλία του στη βιβλιοθήκη του σχολείου, σπίτι του, θα περιμένει, θα δοκιμάζει τη συναισθηματική του ωριμότητα σχετικά. Αυτός σίγουρα δεν θα έχει νιώσει την αποδοχή για αυτή την ομορφιά. Θα δούμε πώς στην ενήλικη ζωή τον προβληματίζει αυτό. Αλλά αν μη τι άλλο, γνωσιακά κτλ., θα έχει βρει τον τρόπο του. Να. Ιχνηλατώντας τη χαρισματικότητα με τη Δανάη Δελιγιώργη, φτάνουμε στην ηλικία της εφηβείας. Ας δούμε πώς τη βιώνουν οι χαρισματικοί άνθρωποι ανάλογα το περιβάλλον που ζουν. Και με βάση τη θεωρία του Έριξον σχετικά με την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των ανθρώπων, η ηλικία του δημοτικού, 6 έως 12 περίπου, έχεις παιδιά σε αυτήν. Ακριβώς αυτή. 8 και 12. Για πες, ακόμη πολύ καλά. Εντάξει, το 12. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε, πάει στην άλλη κλίμακα. Αυτό που χτίζουν είναι αυτό που λέμε επάρκεια, μη επάρκεια. Γι' αυτό πολλοί σε αυτή την ηλικία συγκρίνονται τα παιδιά. Πόσο καλός είμαι. Πόσο καλός, πόσο ψηλός, πόσο ξανθός, πόσο αυτός. Όλα συγκρίνονται. Γι' αυτό εκεί λαϊκά λέμε τα παιδιά είναι κακά. Με την έννοια ότι. Και γιατί τους νοιάζει το. Α, εσύ είσαι έτσι. Όχι, εσύ είσαι έτσι. Okay, άρα να μην τους το. Τώρα, να την κάνω την ερώτηση, Σαμάνα. Επειδή είναι πολύ ενοχλητικό αυτό όλη την ώρα. Εγώ έβαλα 5 γκολ, εγώ έβαλα 7. Εγώ είμαι πιο ψηλός, έχω πιο μακριά μαλλιά, πιο γλυκά μάτια. Ναι, δεν ασχολείσαι καν. Εντάξει, τους δείχνεις. Τι κάνεις την κατήχηση. Ασχολείσαι γιατί αυτό που τους νοιάζει να κατακτήσουν είναι η ώρα που κατακτούμε το ή είμαι επαρκής ή δεν είμαι. Οπότε είναι ωραίο οι γονείς, ανεξαρτήτως χαρισματικότητας, αυτό συμβαίνει σε όλους, να μάθουν στα παιδιά το να μην συγκρίνονται, να είναι ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους. Φυσικά και μπορούν να δουν τη σύγκριση, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι για αυτούς. Να είναι ικανοποιημένοι με τα ίδια τους τα χαρακτηριστικά. Να αντιληφθούν αυτό που λέμε τη μοναδικότητά τους. Okay, και η μοναδικότητά μου δεν έχει να κάνει με τη δική σου. Είμαι μοναδική. Είσαι και πάει λέγοντας. Μετά τα 12 που τώρα θα μπει το άλλο σου παιδάκι, έχοντας είτε κατακτήσει την επάρκεια, είτε έχει γράψει αυτό, είτε η μη επάρκεια, περνάμε στην ταυτότητα, εφηβεία. Mm-hmm. Με ρώτησες και πιο πριν. Η ταυτότητα ή θα γράψει ταυτότητα ή θα γράψει κάπως μπέρδεμα ρόλων. Role confusion το λέμε. Έχεις δει στη ζωή σου ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαιρετικά προσαρμοστικοί με το περιβάλλον που βρίσκονται. Όχι κρατώντας το είναι τους. Και φυσικά ξέρω πώς θα συμπεριφερθώ εδώ που είμαι στην εκπομπή και όχι εκτός. Δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά γιατί αυτό δεν είναι προσαρμοστικό. Είναι ευγένεια. Βλέπεις καλοσύνη. Είναι όλοι του κοινωνικού συμβολέου μας, τέλος πάντων, αυτό. Άνθρωποι που αλλάζουν τελείως το χαρακτήρα τους. Okay. Είναι κάτι τελείως άλλο. Χαμελεοντίζουν ευκολία. Πολύ σωστά. Χαμελεοντίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν έγραψε ταυτότητα. Μάλιστα. Έγραψε role confusion. Μπέρδεμα ρόλων. Και αφήνουν πολλά δικά τους απ' έξω. Δεν υπάρχουν τα δικά τους. Άρα τι έχει γίνει. Δεν μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια. Γιατί στην επάρκεια που λέγαμε πιο πριν, εάν δεν αντιλήφθηκαν τη μοναδικότητα και όλη η προσπάθεια ήταν να ικανοποιήσουν τους άλλους, δεν έχουν δει ποιοι είναι. Άρα στην ταυτότητα, δηλαδή αυτό που θα πούμε από τη μοναδικότητα, περνάμε με συναισθηματική ορίμανση στην προσωπικότητα, εντάξει, που επιλέγει ο καθένας να είναι για να υπηρετεί. Εκεί και την πιστότητα μετέπειτα, σε αυτό το κομμάτι δεν ξέρουν ποιοι είναι. Αυτό ισχύει για το γενικό πληθυσμό, για όλους μας. Για δεν όλους. Είναι κάνει για τους χαρισματικούς ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους. Και είναι τα στάδια κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης κατά Έριξον. Μπορείτε να τα βρείτε online. Δεν. Κοιτάξτε το βιβλίο της ζωής σας, το ίδιο κάνει. Ναι, ναι. Όλοι φλερτάρουμε. Μπορεί να έχουμε πέσει με τα μούτρα σε αυτό ή να έχουμε φλερτάρει κατά καιρούς με τέτοια. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Φαντάσου ότι θέλουμε 6 χρόνια περίπου να το κατακτήσουμε την επάρκεια, μη επάρκεια, γιατί αυτό δοκιμαζόμαστε. Για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, πάλι περίπου 6 χρόνια. Για να μπούμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η οικειότητα, εντύμαση, η μοναχικότητα. Α, και το επιλέγουμε σαν δεν το σχέση με... Επιλέγουμε. Έχουμε πληρώσει, έχουμε βάλει τα θεμέλια ήδη τέλος πάντων, έχουμε προγοράσει το οικόπεδο και θα πάμε να κάτσουμε στο ένα ή στο άλλο. Με ρώτησες λοιπόν πώς επηρεάζει η χαρισματικότητα τον χαρισματικό ενήλικα που δεν έχει φροντιστεί. Άρα σκέψου αυτός που από τριών προσπαθεί να μας κάνει, δεν βλέπει τι είναι, γιατί αν δείξει αυτό που είναι,
είναι προβληματικός. Ναι, τους τρομάζει όλους. Μπράβο. Mm. Άρα δεν κοιτάω αυτό που είμαι. Στην επάρκεια αρχίζει μια αντίφαση, γιατί ξέρω ότι είμαι αρκετός, ξέρω ότι μπορώ, αλλά δεν πρέπει να το δείξω, γιατί άμα δείξω ότι βγαίνω παραπάνω, γίνομαι προβληματικός, γίνομαι περίεργος, γίνομαι geek, γίνομαι οτιδήποτε. Άρα εκεί τι γράφει, πάλι μπερδεύομαι, είμαι επαρκής τελικά. Πάμε να επιβιώσω. Μπράβο. Mm. Άρα τώρα μετά θα πας στην ταυτότητα, γιατί με ρώτησες για την εφηβεία. Τι θα κάνεις. Βλέπεις πώς γράφει. Ναι, είναι βήμα-βήμα, δεν είναι ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό έχει χτιστεί. Ερώτηση. Έχουμε μπει στην εφηβεία, έχουμε ψιλομιλήσει για τους ενήλικες. Ξαναπάμε λίγο στο παιδικό, στην παιδική ηλικία. Εάν οι γονείς έχουν πει ότι εμένα το παιδί μου είναι αυτό και το γουστάρω και το αγαπώ και το υποστηρίζω, δεν θέλει να κάθεται στην παρεούλα, θέλει να διαβάσει τα βιβλία του, του το έχουν πει, του το έχουν δείξει. Ναι. Και νιώθει το παιδί ότι έχει την υποστήριξη και την αποδοχή 100% των γονιών. Το ίδιο παιδί όμως βρίσκεται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα το συντρίψει. Πρέπει να μπει στο καλουπάκι μέσα. Εξαρτάται πια σε ποιο εκπαιδευτικό θα πέσει, καλά, βέβαια. Στην Ελλάδα. Κοίτα, αυτό δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε, αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι όταν η πηγή είναι δυνατή. Οι γονείς, η οικογένεια δηλαδή. Ναι. Όταν η οικογένεια είναι δυνατή, όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο εύκολα. Σκέφτομαι ότι πολλοί γονείς θα ανακουφιστούν αν το παιδί τους χαμελεοντήσει. Δηλαδή, αν πάνε εκεί στην πρώτη ενημέρωση, στο νηπιαγωγείο ή και στο δημοτικό και τους πούν ότι κοιτάξτε το παιδί σας, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Και κάνουν την κουβέντα με το παιδί και του πούνε: μα τι κατάσταση είναι αυτή, παιδί μου. Και πει το παιδί: εντάξει, εγώ τώρα θα πρέπει να κερδίσω την αποδοχή των γονιών μου. Άρα θα προσαρμοστώ σε όλα τα περιβάλλοντα. Έχω την αίσθηση, Δανάη μου, ότι οι γονείς όταν θα δουν μετά από λίγο καιρό ότι το παιδί τους ηρέμησε. Θα ακολουθεί τα πρότυπα. Εντάξει, ας το αφήσουμε έτσι. Σωστά. Κάποιοι γονείς. Κάποιοι. Εμείς θέλουμε τους άλλους τους γονείς. Όχι, εντάξει, μίσω. Όχι, δεν είναι. Γιατί να. Κάθε παιδί έχει τα χαρακτηριστικά του. Να είμαστε εκεί να το αγαπήσουμε όπως είναι και να το στηρίξουμε. Όπως και να έχει. Χαρισματικότητα με χαρισματικότητα. Όχι, 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 όχι. Ακριβώς. Σίγουρα όμως όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με το τίμημα που λέγεται. Πάλι χρησιμοποιώ αγγλικούς όρους γιατί δεν είμαι σίγουρη για τους ελληνικούς. Λέγεται peer pressure. Η πίεση που δεχόμαστε από το κοινωνικό σύνολο. Και οι χαρισματικοί άνθρωποι ιδιαίτερα και όσο πιο ψηλά είναι στο φάσμα της χαρισματικότητας, φαντάζομαι ότι αυτό είναι ακόμα πιο έντονο η απόκληση. Αν παίρνει αυτό το παιδί, παίρνει όλη την οικογένεια. Πάει όλοι μαζί, αποκλίνουν. Έτσι. Δηλαδή στα παιδικά πάρτι... Ήρθανε παιδιά. Ναι. Είναι μόνοι τους. Αν τους καλές. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Anyway, άρα λοιπόν τώρα, πάμε πίσω σε αυτό που λέγαμε. Πρόσεξε, όλοι οι άνθρωποι, με κάποιον τρόπο τραβάμε την προσοχή. Ζούμε για την προσοχή, η προσοχή μας είναι πολύ ωραία. Είμαστε wired σε την προσοχή. Φαντάσου ότι προτιμούμε την αρνητική προσοχή. Δηλαδή, προτιμώ κάποιος να με δει και να είναι θυμωμένος μαζί μου. Αρκεί να με προσέξει. Αρκεί να με προσέξει. Βέβαια. Αλλιώς τι είμαι, ο Κάσπερ. Φαντασματάκι. Mm. Αλλιώς, δεν το αντέχουμε αυτό οι άνθρωποι. Υπαρξιακά προβλήματα, γιατί δεν το αντέχουμε. Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Με τον τρόπο που τραβάω την προσοχή, αυτό μου δίνει δύναμη. Και όσο πιο πολύ ασκώ τη δύναμή μου, αυτό μου δίνει ρόλο. Mm-hmm. Έτσι φτάνουμε να οικειοποιηθούμε την ταυτότητα που λέγαμε πιο πριν, σε τι μας εξυπηρετεί και τι μας έχει εξυπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια, κάθε μέρα. Και όσο πιο πολύ την παίζουμε αυτή την κάρτα και κερδίζουμε προσοχή, τόσο περισσότερο ενισχύουμε το ρόλο μας. Αυτό είναι... Γι' αυτό λέμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλούσαμε για το early intervention, η πρώιμη παρέμβαση, γι' αυτό είναι τόσο σημαντική στον τομέα χαρισματικότητας. Yeah. Θα μου πεις, και τώρα αν είμαι 40 χρονών που λέγαμε 50, 80, υπάρχει πρόβλημα. Όχι, βέβαια, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, το να δεις έναν άνθρωπο για αυτό που είναι και να τον στηρίξεις, δεν έχει ηλικία, είναι timeless, είναι άχρονο. Τον εαυτό μας, πώς θα τον στηρίξουμε. Γιατί όταν είσαι παιδί, ναι, σε έχει καθορίσει όλο το προηγούμενο. Όταν είσαι ενήλικας, πολλές φορές αυτό που λέμε, ότι ωραία, τώρα πρέπει να γίνεις ο γονιός του εαυτού σου και ό,τι δεν φρόντισαν οι άλλοι για σένα πριν, πρέπει να το φροντίσεις για τον εαυτό σου. Στάνταρ. Δηλαδή, είσαι ένας χαρισματικός ενήλικας, διαφέρεις κατά πολύ από το μέσο όρο, π.χ. στο περιβάλλον εργασίας σου, αισθάνεσαι ότι έχεις κόψει και χαμηλώσει και κοντίνει για να μην περισσεύει το κεφαλάκι και έχεις θέματα γύρω σου.
Και κάποια στιγμή βλέπεις την Δανάη στην τηλεόραση και λες, όχι, εγώ θα επαναστατήσω τώρα. Θα με αγαπήσω, θα με φροντίσω, θα με αφήσω να βγω από το δίχτυ και να ανθίσω. Ωραία. Πώς θα το κάνω αυτό? Πάλι κάτσε να σου δώσω την κάρτα. Δώστε μας το τηλέφωνο σου, παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς θα το κάνω αυτό? Το ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, παιδί είμαστε όσο εκπαιδευόμαστε. Δεν έχει ηλικιακό φραγμό, η εκπαίδευση είναι πάντα. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, ό,τι ισχύει για τα παιδιά, ό,τι λέμε για τα παιδιά, για τα δικαιώματα που υπάρχουν εκεί έξω, αν ψάξεις ως χαρισματικό παιδί, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές πηγές. Και ναι, δεις στα ελληνικά, σχεδόν τίποτα. Τώρα ετοιμάζουμε να βγάλουμε βιβλία πάλι για το χαρισματικό ενήλικα αυτή τη χρονιά. Ναι, τώρα θα τα βγάλουμε, πριν το 23. Αυτό. Μακάρι. Για να υπάρχουν πηγές, αλλά δεν ξέρεις. Ναι, με αυτό που έχουν περάσει σωστά. αλλά ό,τι διαβάσει γενικότερα για τη χαρισματικότητα και δει στην αγγλική θα τον βοηθήσει πολύ. Το εφαρμόζω και στον ενήλικα. Δεν θέλει βοήθεια. Θέλει. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχετε εσείς που τα έχετε σπουδάσει, τα έχετε κάνει διατριβές, πράγματα από εδώ, το έχετε ψάξει, το έχετε μελετήσει όλο αυτό το πράγμα και μπορείτε να βοηθήσετε. Σαφώς. Σίγουρα. Εσύ δεν τα κάνεις αυτά που κάνεις μόνο για να τα γράφεις και να κάνεις. Όχι. Να εκδίδεις paper, να δημοσιεύεις paper. Τα κάνεις και έχουν εφαρμογή σε εμάς, στους απλούς ανθρώπους. Όλοι, απλοί άνθρωποι είμαστε. Αλλά ξέρεις τι. Θυμάσαι που με ρώτησες καλά, πας καλά, ας πούμε. Είναι δυνατόν το διδακτορικό σου να είναι χαρισματικός ενήλικας και διακοπή καπνίσματος. Κοίτα τι γίνεται. Πάμε πάλι στην εφηβεία, γιατί ρώτησες. Μέχρι περίπου, και αυτό στατιστικά το έχουν δει και σε όλες τις χώρες, εγώ σίγουρα το έχω δει στην Ελλάδα, σίγουρα το έχω δει στη Δανία, σίγουρα ξέρω ότι ισχύει στην Αμερική, εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν έρευνες σε πάρα πολλές χώρες. Άκου τι γίνεται. Τα παιδιά, είμαστε τώρα στην επάρκεια. Mm-hmm. Φτάνουν μέχρι τέλος του δημοτικού και ακόμα τραβάς την προσοχή με το μαθησιακό κομμάτι. Ναι. Πόσο καλός μαθητής είσαι. Καλός μαθητής, κάνεις καλά γράμματα, είπες το μάθημα, ήσουν στην ώρα σου. Μετράει, ρε παιδί μου, είσαι ωραίος στις τάξεις, ξέρω εγώ αν το κάνεις αυτό. Ωραίος ή ωραία, δεν έχει σημασία. Μετά. Και τώρα πες ότι είναι ο χαρισματικός, ο οποίος προσπαθεί κιόλας να κάνει. Ο people pleaser που λέγαμε, ρε παιδί μου. Και προσπαθεί να κάνει όλο αυτό το τόχο και κυρία, κυρία, και όλα είναι τέλεια και καλό παιδάκι. Ναι. Τα κάνω όλα αυτά. Και φτάνουμε, περνάει και η πρώτη γυμνασίου και πάμε στη δευτέρα γυμνασίου. Αυτή η τάξη καμπή. Αρχίζω να κάνω αέρα. Λοιπόν, όχι, γιατί τώρα εσύ τα ξέρεις. Στη δευτέρα λοιπόν γυμνασίου παρατηρείται πολύ συχνά οι καλοί μαθητές να κάνουν ένα επίδοσης και στην τρίτη γυμνασίου πάλι πιο κάτω. Γιατί άκου τι γίνεται. Σταματάει να είναι in. Α, το να είσαι ο καλός μαθητής. Είσαι ο καλός μαθητής. Τώρα γίνεσαι ο φύτουλας. Μπράβο! Εκεί που είναι καλά, πολύ τέλειο αυτό. Μετά γίνεται καλά το geek. Ναι. Καλά, αυτό διαβάζει, γυαλάει και αρχίζει όλο αυτό. Άρα πάνε να προσαρμοστούν στο κοινωνικό τώρα, μάλιστα. Άρα φαντάσου όλο το δυναμικό, ένας χαρισμα... Και τι έχουμε να περάσουμε. Μαζί να το περάσουμε. Λοιπόν, σκέψου όλο αυτό το δυναμικό κάποιος να το πάει ανάποδα. Πώς θα γίνω in. Ναι. Στο διδακτορικό είχαμε 123 συμμετέχοντες ενήλικες με συνεντεύξεις, 4 ψυχομετρικά εργαλεία, σχετικά με το πότε ξεκίνησες και γιατί. Στους 123 συμμετέχοντες, περίπου μισός πληθυσμός είχαμε φροντίσει να είναι, παρατηρήσαμε ότι είναι μη χαρισματική, περίπου ο μισός, είχαμε συγκρίσει με καλή ποσότητα και λίγο πιο λίγο τους μισούς, τέλος πάντων, ήταν η χαρισματική. Όταν συγκρίναμε το πότε ξεκίνησε με συνεντεύξεις όλο αυτό το κομμάτι του καπνίσματος και γενικότερα ουσιών απλά εμείς εστιάσαμε στο κάπνισμα γιατί πρέπει να το πιάσεις από κάπου, 14 με 19 είχε ξεκινήσει όλο αυτό. Γυμνάσιο. Για να μπορέσω πάλι να τραβήξω την... Και όταν τους ρωτήσαμε γιατί. Γιατί κάπνισμα. Γιατί
αλκοόλ. Γιατί, γιατί πέραν του ότι είναι της μόδας, έγινε κάτι μαγικό σε αυτούς. Εγώ μπορεί να άναψα το τσιγάρο για να συμμετέχω στην παρέα, εντάξει, ναι. Για να γίνω in. Όμως αυτό, με έναν τρόπο, ηρέμησε την έντασή μου, της χαρισματικότητας. Οπότε ξαφνικά έχω τον τρόπο, πολύ γρήγορα και εύκολα, να κατεβάζω αυτό που νιώθω και να πετυχαίνω χωρίς πολύ κόπο το fit in που λέγαμε. Και αυτό το κάνουμε και με άλλα εργαλεία. Το κάνουμε. Η χαρισματικότητα μπροστά σας. Το κάνουν οι άνθρωποι χαρισματικοί και με άλλα. Χρησιμοποιούν και άλλες τέτοιες συμπεριφορές σαν εργαλείο να κατεβάζουμε. Οτιδήποτε ουσιαστικά δεν το χρησιμοποιεί. Γιατί αυτό είναι χρήση. Όταν βάζεις τη λέξη χρήση, σημαίνει ότι ξέρω τι κάνει, ξέρω πότε το χρειάζομαι και το χρησιμοποιώ. Ένα ντεπών. Ναι, ναι. Παίρνω ένα ντεπών όταν πονάει πραγματικά πολύ το κεφάλι μου και ηρεμώ. Δεν παίρνω όμως. Φαντάζομαι τώρα να παίρνεις μετά ντεπών για τα πάντα. Ναι. Να μου φτιάξει τη διάθεση και τα λοιπά. Και γίνεται κατάχρηση. Ο εθισμός τι είναι, να έχω φτάσει να παίρνω ντεπών συνέχεια, ας πούμε. Να ξέρω τι πια μου κάνει κακό και εγώ αυτό να μην μπορώ να το σταματήσω. Mm-hmm. Δεν φτάνουμε όλοι σε επίπεδο του εθισμού. Της κατάχρησης όμως φτάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Και δεν είναι μόνο η καπνιστική συνήθεια και τα συναφή που γνωρίζουμε, όπως είπαμε, αλκοόλ, κάναβη, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι το τρέξιμο. Μάλιστα. Εμμονική σχέση δηλαδή με το... Μπράβο. Ό,τι δεν είναι χρήση αλλά γίνεται κατάχρηση, υπάρχει μια υπερβολή εκεί που πια δεν είναι ωφέλιμη στον εαυτό. Να. Που το βλέπεις, αφού παρεμβαίνεις στις βιολογικές λειτουργίες. Υπηρετεί αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Πριν λέγαμε για την ορθορεξία, η προηγούμενη συζήτηση ήταν για αυτό το κομμάτι. Okay. Μη σε πάω τώρα πίσω σε αυτό, αλλά με έναν τρόπο όλα συνδυάζονται για την αιμονή μας σε κάποια πράγματα, ότι πάντα πίσω υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να λυθεί, να φωτιστεί, να καταλάβουμε τι είναι. Κάπως θα εκδηλωθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Δανάη, έχουμε όχι απλά υπερβεί το χρόνο μας, έχουμε φτάσει στην εκπομπή νούμερο 32 τέλος πάντων, αλλά μου είπες και άλλα πράγματα φέτος, σήμερα και φέτος, που ήταν και πιο για το ευρύ κοινό τέλος πάντων. Και ήταν τόσο ωραία. Ναι, αλλά ήταν τόσο ωραία, πραγματικά το χάρηκα. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε 2,5 χρόνια. Όχι, παιδί μου, πού να γίνω, μην ακούω τέτοια πράγματα. Εμείς είπαμε πάλι, εδώ ερχόμαστε και βάζουμε τα σποράκια. Πετάμε το σποράκι να φυτρώσει. Κάπου θα πέσει. Κάπου θα πέσει. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί το σημαντικό δεν είναι να δίνουμε απαντήσεις, αλλά να δημιουργούμε την περιέργεια και εμένα θα μου πει. Από τις 10 ερωτήσεις, δηλαδή, άμα τις πω τώρα, κυρία Δηληγιώργη, υπάρχει κάποιο τεστ που μπορώ να κάνω για να δω αν είμαι χαρισματική? Με έχει πάρει από το μαλλί, με έχει πετάξει έξω από το κανάλι. Ξέρεις κάτι, να σου απαντήσω πολύ γρήγορα σε αυτό, κι ας έχουμε υπερβεί το χρόνο τόσο πολύ. Άκου, κάτι ενδιαφέρον. Αυτό που λέγαμε, γιατί με ρωτήσεις και την προηγούμενη φορά για τα IQ τεστ και τα γνωσιακά κτλ. Κοίτα. Επειδή οι άνθρωποι προσπαθούσαν όλο αυτό να το ερμηνεύσουν, οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες το κάνουν και εξελίσσονται και βλέπουν και μαθαίνουν από τα λάθη μας και πάει λέγοντας. Τι μάθαμε? Μάθαμε ότι οι άνθρωποι κάνουν, οι χαρισματικοί αν μη τι άλλο συμπροκείμενοι, κάνουν και γι' αυτό τους λέμε ότι είναι χαρισματικοί. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι η χαρισματικότητα βιώνεται από έξω προς τα μέσα. Κάνεις, είσαι. Εντάξει, κοίτα τώρα κάτι ενδιαφέρον. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε τον people pleaser που λέγαμε ή τον αντιδραστικό. Γιατί μας έχει περάσει στο μυαλό ότι είμαστε αυτό που κάνουμε. Ενώ αυτό δεν ισχύει. Η χαρισματικότητα βιώνεται από μέσα προς τα έξω. Είμαι, γι' αυτό εάν μου δοθεί το κατάλληλο έδαφος, κάνω. Αυτό το λέω γιατί μου είπες για το χαρισματικό ενήλικα, ο οποίος... Είτε για να κάνει συνέχεια, γιατί φοβάται ότι αν δεν κάνω, αν δεν είμαι συνέχεια πρώτος και καλύτερος, θα σταματήσω να είμαι χαρισματικό. Εμείς τώρα φεύγουμε, σχολάει, κλείνει το μαγαζί, όλα φεύγουμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχω μια κουβέντα να κάνω εδώ με την καλεσμένη. Άψογα. Άρα, ολοκληρώνω, δεν θα συγκρατήσω. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, φαντάσου να είμαι μονές και οι υπερβολές, γιατί νομίζω ότι είμαι από αυτά που κάνω. Όταν αυτό του το αναιρέσεις και συνειδητοποιήσεις ότι είναι από μέσα προς τα έξω, δεν είναι απαραίτητο να κάνω. Είμαι. Τι βεντάλα καλώς... άνοιξες τώρα. Τι... Θα κάνουμε ένα συνέδριο. Θα κάνουμε ένα τηλεμαραθώνιο μάλλον, γιατί συνέδρια δεν ξέρω να κάνω. Αλλά ένα τηλεμαραθώνιο να μιλάμε... Μου έχεις πιάσει όλη μας τη συμπεριφορά, όλο μας το... Όλο.
Όλη την ανθρώπινη φύση μου βάζεις τώρα πάνω στο τραπέζι. Είναι ανθρωπική, χαρισματική. Να είναι καλά. Άνθρωποι σαν και εμάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ ξανά. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω κάτι ακόμα που μοιραστήκαμε με τη Δανάη. Συχνά τη ρωτούν αν είναι ευχή ή κατάρα η χαρισματικότητα. Ευχή και κατάρα, όπως λέει η ίδια, δεν είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα που σου έχει δοθεί από τη φύση, αλλά σε τι περιβάλλον σου χαρίστηκε.